Θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι σημαίνει για την Ευρώπη το BRICS Exit. Ναι. Να αρχίσω λέγοντας ότι το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία προχτές ήταν μια μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας με αρκετές ομοιότητες και με το δικό μας όχι πέρσι. Τα θύματα της παγκοσμιοποίησης, οι αποκλεισμένοι και εξαθλειωμένοι άνεργοι, χαμηλόμισθοι, ο κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία τύχη αυτή τη στιγμή στο κλίμα του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού, γύρισαν στις ελίτ, σε όλους αυτούς που τους έλεγαν, όπως και σε εμάς, υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση, υπάρχει μόνο το να μείνουμε στην ΕΟΚ, και τους είπανε ως εδώ και μη παρέκει, enough is enough. Υπήρξε βέβαια μία μεγάλη προσπάθεια από την ακροδεξιά, την ξενοφοβική και την ρατσιστική, να επιβάλλει την άποψή της πάνω στο μεγάλο κίνημα το εξεργασιακό που εμφανίστηκε με το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο λόγος που μπόρεσε η ακροδεξιά, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Νάιτζελ Φαράτζ να κυριαρχήσουν αυτό το λόγο περί Brexit ήταν ότι δυστυχώς δεν εμφανίστηκε εκεί αριστερά. Και εδώ είναι που μας δημιουργούνται μια τεράστια ευθύνη, μια πολιτική ευθύνη για το μέλλον πια της Ευρώπης, η οποία ήδη ξυλώνεται. Και ξυλώνεται σε δύο επίπεδα. Με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, με την νίκη των Πορτογάλων αριστερών, με την πιθανή νίκη σήμερα των Ποδέμων στην Ισπανία, η πολιτική της λιτότητας, της ύφεσης και της εγκατάληψης των 2/3 των πληθυσμών της Ευρώπης, κυρίως στη Μεσόγειο, απονομιμοποιήθηκε. Αλλά ταυτόχρονα τελείωσε και αυτό το οποίο μας λέγανε την πολιτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το θεσμικό μοντέλο της Ευρώπης έφτασε σε ένα οριστικό ή προσωρινό τέλος. Η υποχρέωση της αριστεράς και της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβερνώσας αριστεράς, είναι να αρχίσει την προετοιμασία ενός εναλλακτικού μοντέλου, το οποίο προφανώς θα έχει ένα κοινωνικό πρόσημο, ένα νέο μεγάλο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ευρώπη, στο οποίο θα ζητήσουμε τη συμμετοχή όχι μόνο των αριστερών, αλλά και των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα και εξίσου σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία θεσμικής ανασύνταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προχωρήσουμε δηλαδή από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι συγκεντρωτική, που είναι γραφειοκρατική, που φαίνεται ως ένα ξένο και εχθρικό σώμα για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λαών, σε μια Ευρώπη των σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον των ευρωπαϊκών λαών και των ευρωπαϊκών πατρίδων, σε μια συνομοσπονδία που καταλαβαίνει το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών και της ευρωπαϊκής ιδέας ως μια πορεία στην οποία τα χαρακτηριστικά και οι διαφορετικότητες, οι πολιτισμικές και η κοινωνική τοπικότητα παραμένει ισχυρή μέσα στα πλαίσια μιας Ευρώπης που δεν προχωράει πια στην ολοκλήρωση κάτω από την ηγεσία των φιλελεύθερων ιδεών, αλλά σε μια συνεργασία, σε μια συνομοσπονδία που προσπαθεί, τηρώντας τις μεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, να ασκεί κιόλας σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στο διεθνή περίγυρο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Να ρωτήσω, για πολλούς αναλυτές στην αριστερά, αυτή η εξέλιξη ήταν μάλλον αρνητική, γιατί μοιάζει η ακροδεξιά και η δεξιά στις ο εθνικισμός δηλαδή να κυριαρχεί. Ποια είναι η γνώμη σας, ότι ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα? Ο εθνικισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των λαών και των ευρωπαϊκών λαών. Δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων ή των Γάλλων ή των Βρετανών. Αντίθετα, είναι πολιτικές παρεμβάσεις από τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα, οι οποίες μεταβάλλουν μια απολύτως κατανοητή αγωνία και ανησυχία των 2/3 των ευρωπαϊκών λαών που έχουν υποφέρει από τις πολιτικές της λιτότητας, τη μεταβάλλουν από αυτή την αγωνία, την κατανοητή, την οποία μάλιστα η αριστερά πρέπει απολύτως να τη λάβει υπόψη, σε ρατσισμό και ξενοφοβία. Ο ρατσισμός δηλαδή είναι ένα πολιτικό δημιούργημα, είναι μια ιδεολογία που πρέπει η ανησυχία, που πρέπει
το, η λογική και κατανοητή, όπως είπα, ανασφάλεια του κόσμου να γίνει ρατσισμός. Και εκεί είναι η υποχρέωση της αριστεράς να μπει μέσα και, καταλαβαίνοντας ότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι πια το κύριο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών λαών, να φτιάξει ένα αριστερό ευρωσκεπτιστικό στίγμα. Όλα θα παιχτούν στα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη υποχρέωση να φτιάξουμε ένα ιδεολογικό αλλά και θεσμικό πλαίσιο μακριά από τα υπάρχοντα, τα οποία κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τις λογικές αυτές ανησυχίες των ευρωπαϊκών λαών, προσπαθεί να προχωρήσει σε νέα κατεύθυνση. Να ρωτήσω κάτι. Εσωτερικά τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι αυτή η εξέλιξη θα φοβήσει τους γραφειοκράτες των Βρυξελών για να ακολουθήσουν ένα πιο φιλελεύθερο, με την έννοια πιο φιλελαϊκό προφίλ? Η τρομοκράτηση των γραφειοκρατιών των Βρυξελών και αυτό που θα ονομάζαμε Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο είναι προφανής και μεγάλη. Ούτε ξέρουν πώς να αντιδράσουν, ούτε έχουν κάποιο σαφές σχέδιο για το πώς θα αντιδράσουν. Αυτό φαίνεται με τις περίεργες και διαφορετικές δηλώσεις που κάνει ο Γιούνκερ και ο Σούλτς και από την άλλη πλευρά η Μέρκελ και οι Γερμανοί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο, εκτός από μια γενική λογική να συνεχίσουμε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Αλλά το τζίνι πια βγήκε από το μπουκάλι. Ο ευρωσκεπτικισμός και η λογική της εξόδου από την παρούσα Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη μεταφερθεί σε πάρα πολλούς ευρωπαϊκούς λαούς. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα το δημοσίσμα στη Σκωτία, πιθανώς στην Ιρλανδία, αλλά μετά και σε άλλες λαούς και σε άλλα κράτη. Στη Φιλανδία, στην Ολλανδία, πιθανώς στη Γαλλία. Και πάλι, επειδή μέχρι στιγμής αυτός ο ευρωσκεπτικισμός είχε πάρει το δεξιό και ακροδεξιό πρόσημο, η δημιουργία μιας αριστερής άποψης, για η οποία απαντάει στα προβλήματα των λαϊκών και εργατικών στρωμάτων, είναι τόσο σημαντική. Επομένως, η απάντηση η οποία θα δοθεί δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσουν μόνοι τους το Διευθυντήριο των Βρυξελών του Βερολίνου. Είναι μια απάντηση η οποία μπορεί να δοθεί σε άλλη κατεύθυνση, εάν βέβαια μπούμε σε αυτό τον αγώνα. Να ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη προϊστορία να γίνονται δημοψηφίσματα και μετά να ξαναγίνονται δημοψηφίσματα για να ανατραπούν τα προηγούμενα. Δηλαδή, να σας θυμίσω την Ιρλανδία που έγιναν δύο φορές δημοψηφίσματα ή τη Σουηδία που δύο φορές με δημοψήφισμα προσπάθησε να περάσει αυτά που ήθελε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ερώτηση είναι, υπάρχει πιθανότητα, γιατί τέτοιο πράγμα βλέπουμε να χτίζεται στη Βρετανία με συλλογή υπογραφών για νέο. Δηλαδή, μέχρι να έρθει αυτό που θέλουμε. Ένα δημοψήφισμα που θέλουμε, το αποτέλεσμα που θέλουμε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα να γίνει και στη Βρετανία? Καταρχάς να πω ότι έχετε πολύ δίκιο ότι τα δημοψηφίσματα για τις ελίτ των Βρυξελών του Βερολίνου είναι σαν το διάολο στο λιβάνι. Οποτεδήποτε οι ευρωπαϊκοί λαοί εκλήθησαν να ψηφίσουν για κάποιο ευρωπαϊκό θέμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και άλλα, σε όλες τις περιπτώσεις ψήφισαν εναντίον της λεγόμενης ευρωπαϊκής θέσης. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς γιατί αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει διότι, όπως υποστήριξα, το δημοψήφισμα δίνει την ευκαιρία στους λαούς να εξασκήσουν αυτό που ο Μπαλιμπάρ ονομάζει το εξεγερσιακό κομμάτι της δημοκρατίας. Να πούνε δηλαδή όχι στις ελίτ τις ευρωπαϊκές, οι οποίες στην περίοδο της μεταδημοκρατίας, από τη μία πλευρά έχουν έρθει εξαιρετικά κοντά οι κεντροαριστεροί και οι κεντροδεξοί. Εδώ στην Ελλάδα μας μιλάνε για τις κυβερνήσεις των τεχνοκρατών, για τις οικουμενικές κυβερνήσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουν αποκλείσει τον λαό από τις σημαντικές αποφάσεις, επειδή ο λαός δεν τα ξέρει. Ο λαός δεν πρέπει να μπαίνει και να αποφασίζει σημαντικά θέματα. Όταν λοιπόν σε σπάνιες περιπτώσεις ο λαός καλείται, οι πληβοί καλούνται να απαντήσουν τους πατρίκιους που καθορίζουν τη ζωή τους, τότε λένε χαρακτηριστικά ξανά και ξανά και ξανά: δεν θέλουμε να μας κυβερνούν έτσι, όπως είπε περίφημα ο Μισελ Φουκώ προς το τέλος της ζωής του. Αυτό είναι λοιπόν το διακύβευμα των δημοψηφισμάτων. Δεν θέλουμε να μας κυβερνούν έτσι. Δεν είναι αναγκαστικά
μια απάντηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε σχέση με τούτο ή το άλλο, αλλά μια απάντηση σε σχέση με τη συνολική διακυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει περιθωριοποιήσει και αποκλείσει τεράστια κομμάτια των ευρωπαϊκών λαών. Τώρα, τι θα γίνει στη Βρετανία? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει δημοσίευμα? Κοιτάξτε να δείτε, συνταγματικά προφανώς υπάρχει περίπτωση, διότι λόγω του αγράφου Βρετανικού Συντάγματος, στο οποίο κυριαρχία έχει το κοινοβούλιο και όχι ο λαός, οποιοδήποτε δημοψήφισμα είναι απλά συμβουλευτικό. Ο Κάμερον και οι οπαδοί του Remain, της παραμονής, επανειλημμένα δήλωσαν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους απολύτως πολιτικά δεσμευμένους. Από την άλλη πλευρά βέβαια, είναι δυνατόν να βρεθούν όλων των ειδών τα κολπάκια και τα τεχνάσματα που να πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν ήταν σωστό, μήπως να το ξαναδούμε. Θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο. Αυτό το οποίο θεωρώ πιο πιθανό είναι όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη για την αποχώρηση της Βρετανίας, τότε να φτιαχτεί ένα είδος, ένα σύστημα σχέσεων το οποίο να είναι αρκετά πρόσφορο και συμφέρον για το κυρίως το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο το βρετανικό, που έχει την ηγεμονική θέση με το City του Λονδίνου, αλλά και για το βιομηχανικό, και τότε αυτή την νέα μορφή συμφωνία, η οποία δεν θα απέχει πολύ από την παρούσα κατάσταση που η Βρετανία είναι μέλος, αλλά με τις εξαιρέσεις που έχει πάρει έχει μια εξαιρετικά ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, μια τέτοια συμφωνία που δεν θα διαφέρει πολύ από τα προηγούμενα να μπει σε δημοψήφισμα, έτσι ώστε από τη μία πλευρά να μην έχουμε την Βρετανία ως τυπικά μέλος της Ένωσης, αλλά στην ουσία να υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες με το προηγούμενο καθεστώς.